Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και συγγνώμη για τη φωνή μου αν ακούγεται βαριά, γιατί... Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια, έχετε σαρώσει. Ναι, πρώτος. 71.000 σταυρούς έχετε αυτή τη στιγμή. Αν και έγινε αγώνας. Με ενσωμάτωση στο 93%. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Συγχαρητήρια. Λογικά θα πάρουμε ο καθένας ακόμα. Θα πάρετε, η διαφορά είναι με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι αυτός πήγε δεν αλλάζει γιατί είναι μεγάλη, άρα είστε πρώτος. Μη αναστρέψιμη. Για ακόμα μια φορά πρώτος. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια έτσι κι αλλιώς, χρόνο πολλά και για τη γιορτή σας χθες. Ειλικρινά κύριε Χατζηδάκη, περιμένατε αυτό το double score? Όχι, όχι. Δεν το περίμενα και το έχω. Πού το αποδίδετε? Νομίζω σε πολλούς λόγους. Δηλαδή είχαμε σίγουρα, κατά την άποψή μου, δύο ήττες, υπήρξαν δύο ήττες και από την άλλη πλευρά μία νίκη. Η πρώτη ήττα ήταν μια, όχι απλώς ήττα, ήταν μια πανολευθερία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να κουράζει και να, να προκαλεί μία αποστροφή για κάποιους πρώην ψηφοφόρους του για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι η ακραία και εμπαθής αντιπολίτευση που είναι αντίστοιχη με την πραγματική κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το τερματίζει με αυτά τα οποία λέει. Ο δεύτερος λόγος ήταν επίσης ένα ακραίο λαϊκιστικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν, θα σας φέρουμε, πώς το λένε, γεφύρια, θα σας κάνουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, θα σας κάνουμε και ποτάμια. Αυτό ήταν πραγματικά, πώς μπορούσαν, μα υπήρχε, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορεί όλα αυτά να τα τάζεις και να λες κάνω 5,5 δις, δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος ξαναθυμάται. Ναι. Ξαναθυμάται, σου λέει τα ίδια μου έλεγες και το 15 και τελικά υπερφορολόγησες την μεσαία τάξη. Όλα αυτά. Και όλα αυτά που είπε ο Γιώργος, Κατρούγκαλος εικονογράφησαν το πρόβλημα. Έδειξαν ότι δεν τα φέρνει ο Υπουργός Οικονομικών από το σπίτι τα λεφτά, αλλά βασίζεται όλο αυτό το πράγμα σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουν παραπάνω οι Έλληνες πολίτες. Το τρίτο που νομίζω πρέπει να μέτρησε ήταν αυτή η κοινική στάση γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Το κλείσιμο του Ματζού και ότι είπαν ότι ελάτε από εδώ, σας περιμένουμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κόμμα της αριστεράς, όταν έγινε αυτό, την άλλη μέρα είπα εδώ, ανατρίχιασα. Αλήθεια, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω από κάποιον να λέει, και βέβαια έκανε και ένα τεράστιο λάθος, μου λέει 600.000. Ποιες 600.000, μπήκα και βρήκα, λέω τόσο πια, δεν θυμάμαι. Στα καλύτερα για τη Χρυσή Αυγή ήταν γύρω στις 450.000 το 12, όταν υπήρχε η οργή, τα μνημόνια, όλο αυτό το πράγμα, και στις τελευταίες εκλογές που δεν μπήκε, μπράβο. Ναι. Δηλαδή πολιτικό κόστος για το τίποτα. Ναι. Αυτό είναι μια πρώτη δέσμη, ας πούμε, λόγων. Μια δεύτερη δέσμη έχει να κάνει με την απλή αναλογική. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην παγίδα που πήγε να στήσει στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η απλή αναλογική στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Ξαναλέω, στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες λειτουργεί. Και αυτό φάνηκε στον κόσμο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε τα νέα παιδιά, έφαγε πόρτα κατ' επανάληψη από όλους με τους οποίους επιχείρησε να πει ότι θα κάνει η κυβέρνηση συνεργασία. Το ΚΚΕ το ξεκαθάρισε από την αρχή, ο κ. Βαρουφάκη στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ βασίζεται με τον δικό του τρόπο, και μετά οι πολίτες κατάλαβαν ότι από τη μια μεριά υπήρχε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, κάτι ξεκάθαρο, η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκος Μητσοτάκη, και από την άλλη πλευρά ένα ραντεβού στα τυφλά. Μια σύγχυση, ένα χάος. Άρα σου λένε πώς η χώρα θα προχωρήσει μπροστά. Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος, η δεύτερη ήττα της απλής αναλογικής και του τρόπου με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να την πρόθει. Το τρίτο είναι μια νίκη ξεκάθαρη της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρετε ότι μόνο οι 7 πληγές του Φαραώ δεν μας έτυχαν. Ήταν μια διακυβέρνηση πάρα πολύ δύσκολη. Δεν αρνηθήκαμε τα λάθη, αλλά την ίδια στιγμή
έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Στην οικονομία, στα κοινωνικά, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στα ψηφιακά. Κύριε Χατζηδάκη, ο στόχος σας, γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά, ο στόχος σας για τις επόμενες εκλογές, ποιες είναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε την αυτοδυναμία, κυρίως και πρωτίστως για να υπάρχουν καθαρές λύσεις για την Ελλάδα. Για να μην είμαστε σε κάποια φάση αναταράξεων και ακυβερνησίας που θα βλάψει την οικονομία, την κοινωνία και κυρίως τους νεότερους συμπολίτες μας. Για να μείνουν τα νέα παιδιά εδώ πέρα και να έχουν προοπτικές, πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει πολιτική σταθερότητα για να υπάρχει συνέχεια οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Και πρέπει νομίζω να μείνουμε στην ίδια γραμμή, υπενθυμίζοντας τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, προβάλλοντας το πρόγραμμά μας και υπογραμμίζοντας αυτό το οποίο σας είπα μόλις προηγουμένως. Μάλιστα. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται καθαρές κλίσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Καλημέρα σας. Και συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ και για μένα είναι πολύ μεγάλο βάρος ότι εδώ ένας στους δύο ψηφοφόρους που ψήφισε χθες τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ δύσκολο φορτό, πώς να σας πω, εκλεκτό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, με τίμησε με την ψήφο του και εγώ θα πρέπει να βάλω τα δυνατά μου για να κάνω το καλύτερο δυνατό. Εγώ θέλω το καλύτερο. Τι σας είπε ο Γιαννάκης θα μου πείτε. Όλα τα άλλα δεν με νοιάζω για τους ψηφοφόρους. Δεν τον έχω δει ακόμα. Όχι, γιατί, αυτό είναι απάνθρωπο. Γιατί έφυγα για τα κανάλια, ξέρετε, για αυτή τον γύρο. Μετά πέρασα από το γραφείο για να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τους εθελοντές. Γυρίσαμε σπίτι πάρα πολύ αργά και μόνανε. Τώρα πριν από λίγο ξύπνησα και δεν τον έχω δει. Μάλιστα, κρύβα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.